σε τώρα μια ιστορία τελείως διαφορετική, η οποία ε, θα σας ε, εκπλήξει. Λέγεται Σονάλι Τσάντρα, είναι 36 ετών και δηλώνει παρθένα. Λέει ότι έχει φιλήσει μόνο πέντε άντρες στη ζωή της, γιατί έχει μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ συντηρητική οικογένεια, όπου διδάχτηκε το σεξ είναι μια ιερή πράξη μεταξύ σύζυγων μόνο. Παναγία μου. Λοιπόν, ε, τώρα βέβαια μετά από όλα αυτά και ενώ έχει φτάσει 36 ετών, ε, μην νομίζω ότι είναι καμιά κοπέλα η οποία είναι κλεισμένη μέσα στο, σε, σε, κάποιο μπουντρούμι, σε κάποιο δωμάτιο και δεν πάει πουθενά. Είναι διευθύντρια επιχειρήσεων και κάνει και stand-up comedy. Έτσι προφανώ ατηρίζει και το κομμάτι αυτό το, το δικό τη. Περιμένει ένα μπρίκι να έρθει να τη δώσει ένα δακτυλίδι και να τη κάνει πρόταση γάμου, γιατί λέει ότι αυτό θα είναι ο άντρα που θα ερωτευτεί και φυσικά θα προχωρήσει και σε ερωτικές σχέσεις μαζί του. Σοκαρίστηκε στα 26 της έτη όταν ήταν το πρώτο της αγόρι που του είπε ότι είναι παρθένα και ότι ε, είναι το πρώτο φιλί που, που δίνει η κοπέλα όταν ήταν 26 και αντέδρασε λέει του έπεσε το σαγόνι του, <χω> του παλικάριου. Καταλαβαίνετε ότι δεν μου αρέσει λέει η λέξη σεξ. Δεν της αρέσει η λέξη σεξ. Θεωρώ το σεξ ιερό και ιδιαίτερο. Στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει καν η λέξη αυτή. Προτιμώ το κάνω έρωτα. Θα είμαι έτοιμη να κάνω έρωτα όταν έχω ένα δακτυλίδι από έναν και μοναδικό άντρα τη ζωή μου, επεσήμανε οι 36χρονοι. Πολλοί θεωρούν ότι είναι ομοφυλόφιλοι ή asexual. Αυτό δεν το καταλαβαίνω εγώ. Τέλο πάντων, είναι πολλέ μορφέ από αυτά τα, ε, τα κομμάτια των επιλογών. Τέλο πάντων, αρνείται τι προτάσει όλων μέχρι να έρθει ο πρίγκιπας. Υποψιάζομαι ότι θα βρεθεί λίγο δύσκολα στη ζωή τη και μετά ο πρίγκιπα, αν γίνει γάιδαρο, θα είναι λίγο, λίγο δύσκολα τα πράγματα. Για την κοπέλα αυτή, μακάρι να περάσει όπω το έχει φανταστεί και όπω θέλει.